Χαιρετώ την παρέα. Σήμερα θα σας μεταφέρω από τον συννεφιασμένο Βόλο στην ηλιόλουστη Κρήτη. Εκεί είναι ο φίλος ο Χρήστος, ο οποίος θα μας δείξει το μηχανάκι του. Θα δείξω φωτογραφίες στην αρχή, πώς ήταν, γιατί δεν είχε βίντεο, πώς ήταν και πώς το έκανε. Μετά θα μας μιλήσει ο Χρήστος, θα μας πει 2-3 λόγια και θα δούμε και πατηματάκι. Πάμε να το δούμε. Εδώ φίλοι μου είναι το μηχανάκι του Χρήστου όπως το πήρε, Daytona Sprinter ήταν, και σιγά σιγά αρχίνησε να το αναβαθμίζει. Άλλαξε κάποια πραγματάκια, πλαστικά, το έλυσε όλο και όλα αυτά μόνος του. Πήρε ανταλλακτικά, ό,τι χρειαζόταν, έβαψε μόνος του και σιγά σιγά πήρε τη μορφή που θα το δούμε τώρα σε λίγο. Και θα το ακούσουμε και πώς δουλεύει, γιατί έκανε ωραία δουλειά. Λοιπόν, ό,τι και να λέω εγώ είναι λίγο. Πάμε να μας τα πει ο Χρήστος. Γεια σου φίλοι μου, γεια σου φίλε Κώστα. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα Daytona το οποίο ήταν Sprinter, το έκανα μετατροπή σε Supra. Έχω αλλάξει ζάντες, το κουστούμι εννοείται. Μοτεράκι, έχω αφήσει τα κάρτερ τα Daytona, τα έχω ανοίξει στο ρεκτιφιέ. Φοράει κυλινδρομπίστονο 56 άσα, στρόφαλο άσα τριγωνικό 54, CDI κεφαλή 28-23. Κεντροφόρο του έχω βάλει ένα νούμα χωρίς τα ρόλερ. Σαλίδι πίσω έχει το εργοστασιακό. Δεν το έχω αλλάξει για το λόγο ότι έχει δισκόφρον και δεν ήθελα να το αφαιρέσω το δισκόφρον από το μηχανάκι εφόσον το είχε. Το μοτέρι το έχω δέσει μονοκάμπανο. Είχε συμπλέχτη αλλά τον έχω αφαιρέσει γιατί είχε σπάσει καμπάνα. Φορά ένα κεχίν 29 γνήσιο. Αναθυμιάζει το μπουκάνι. Από φρένα τώρα του έχω βάλει μια δισκόπλακα μαργαρίτα. Πίσω έχει τη μαμά δισκόπλακα. Από ρεύματα φοράει βαρύ βολάν και πολλαπλασιαστή μαμά, προς το παρόν δηλαδή. Γρανάζωμα 14-34 νομίζω, κάτι τέτοιο. Φοράει στασμάν από άστρα. Εδώ πέρα βλέπουμε του έχω φτιάξει ένα φιλτράκι το οποίο έρχεται από τις αναθυμιάσεις εδώ. Κοντέρ φοράει του Daytona γιατί έχει στροφόμετρο 50 γιατί το μηχανάκι είναι 50. Αυτά, πάμε να τα ακούσουμε. Υπενθυμίζω ότι το μηχανάκι φοράει βαριά ρεύματα, δεν φοράει ελαφρωμένο βολάν δηλαδή, και δεν έχω πειράξει και τίποτα στα ρεύματα του. Το μηχανάκι έχει φτιαχτεί βολτάδικο με ένα πιστολικό μπέ. Δεν είναι όμως πολύ πιεσμένο, σαν μοτέρ μπορεί να πιεστεί λίγο ακόμη. Αυτά. Επίσης το μηχανάκι το βρήκα σε άδεια κατάσταση εγώ, δηλαδή ήταν σκουριασμένο όλα, τόλισα, του βάψα τις μπουκάλες μπροστά. Το ψαλίδι πίσω, τα μουρτσέρ πίσω ήταν νίκελ αλλά ήταν ολοσάπιτα και τα βάψα και αυτά. Εξάτμιση βλέπουμε φοράει μια GL, τριοβάλ. Από εξωτερικά δεν μου έρχεται κάτι άλλο να πω, εντάξει το φτερό έχω βγάλει. Α, θέλει και μια σέλα γιατί έσκησε πρόσφατα εκεί. Πάμε να το κάνουμε και ένα άνοιγμα να δούμε. Πολύ όμορφο το μηχανάκι Χρήστο, το έκανες πολύ ωραίο και μόνος σου, μπράβο. Κάνε μας και ένα περασματάκι τώρα να το δούμε. Αυτό ήταν φιλαράκια μου το μηχανάκι του Χρήστου από την Κρήτη. Τον ευχαριστώ πολύ. Είπαμε ότι του χρόνου το καλοκαίρι αν κατέβω θα τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.